Έχω κατάλληλη επιδερμίδα και δεν πρόκειται ποτέ, ό,τι και να κάνω, να μαυρίσω και να γίνω σαν τα πρότυπα του Instagram που βλέπουμε καλομαυρισμένα κτλ. Ό,τι και να κάνω θα είμαι πάντα τόσο κατάλληλη. Έχω σε όλο μου το σώμα μικρές, άπειρες όμως άσπρες κοιλίδες, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από τον ήλιο, την έκθεσή μου στον ήλιο, και ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί το δέρμα μου είναι πάρα μα πάρα πολύ ευαίσθητο. Έχω δεκάδες ελιές επίσης σε όλο μου το σώμα, κάποιες πολύ μικρές, κάποιες μεγάλες, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί για τον ίδιο λόγο, την αντίδραση του σώματός μου στην ηλιακή ακτινοβολία. Έχω μια ολή στο πρόσωπο, η οποία δημιουργήθηκε από αφαίρεση μιας πολύ μεγάλης ελιάς που είχα εκγενετής και μου άφησε σημάδι, όπως επίσης έχω και μια κρεατοελιά εδώ κάτω, η οποία μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο και έχει και δύο τρίχες επάνω. Έχω συνολικά 25 κύστες στο στήθος και στους δύο τους μαστούς, από τους οποίους οι 4 συγκεκριμένα είναι στο μέγεθος ενός καρυδιού. Δεν αποτελούν κίνδυνο για την υγεία μου προς το παρόν, κάνω εξετάσεις ανά εξάμηνο, κάνω υπέρηχο και κάποια στιγμή θα χρειαστεί να τα βγάλω και θα μου παραμορφώσει εντελώς το στήθος. Έχω ψωρίαση εκγενετής, η οποία ευτυχώς είναι ήπιας μορφής και έχει πλέον περιοριστεί στα χέρια μου. Θα πρέπει να ζήσω με αυτό για το υπόλοιπο της ζωής μου. Είμαι 1,57 και πάντα είμαι η πιο κοντή στην παρέα. Έχω πάρα πολύ παχουλές γάμπες σε σύγκριση με το υπόλοιπο μου σώμα. Είναι κληρονομικό, είναι γονιδιακό και δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό. Έχω ήδη άπειρες άσπρες τρίχες στα μαλλιά μου. Είμαι 29 χρονών, δεν ξέρω κατά πόσο είναι φυσιολογικό. Όπως επίσης έχω πάρα πολύ έντονες και βαθιές ρητίδες στο μέτωπό μου ήδη, γιατί και αυτό είναι καθαρά θέμα γονιδίων. Έχω όμως την υγεία μου και είμαι καλά. Έχω τεράστιες αρετές, όπως είναι το ότι μπορώ να περπατάω, μπορώ να πάω όπου θέλω με αυτά τα πόδια, μπορώ να ακούω μουσικές, μπορώ να ακούω τις φωνές άλλων ανθρώπων και να επικοινωνώ μαζί τους, μπορώ να μιλάω, να πω τη λέξη σ' αγαπώ, μπορώ να μιλήσω, να γελάσω, να αισθανθώ μέσω της ομιλίας και μέσω της ακοής. Μπορώ να βλέπω πάρα πολύ όμορφα πράγματα που υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο, να βλέπω τους ανθρώπους που αγαπάω, να βλέπω μια ωραία εικόνα στο δρόμο, ακόμα και να βλέπω μια χαζή σειρά στη τηλεόραση και απλά να περνάει η ώρα μου ευχάριστα. Μπορώ να γεύομαι καινούργια πράγματα, να πηγαίνω σε εστιατόριο, να πηγαίνω στο δρόμο, να τρώω ένα βρώμικο, αλλά μπορώ να έχω την αίσθηση της γεύσης. Έχω ανθρώπους που με αγαπάνε πάρα πολύ, ανθρώπους που με περιτριγυρίζουν και θεωρούν πάντα το καλό μου. Δεν κοιτάνε ούτε τι σου λες, ούτε το ότι είμαι κατάλευκη, ούτε ότι είμαι κοντή, ούτε τίποτα. Για αυτούς είμαι η πιο όμορφη, γιατί δεν βλέπουν την επιφάνεια, αλλά βλέπουν το χαρακτήρα. Οπότε κάθε πρωί που ξυπνάω, υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι πρέπει να είμαι ευγνώμων για αυτά που έχω. Και για αυτούς τους λόγους λοιπόν, εγώ προσωπικά νιώθω όμορφη. Νιώθω όμορφη όταν γελάω, νιώθω όμορφη ακόμα και όταν θυμώνω, γιατί είναι εκείνες οι μέρες του μήνα, οπότε έχω δικαίωμα να έχω όσα νεύρα θέλω. Όταν χαίρομαι με μικρά καθημερινά πράγματα, τα οποία αυτά κάνουν τη διαφορά στη ζωή μας, οι λεπτομέρειες αυτές που θα αλλάξουν τη ψυχολογία σου στο πικ. Οπότε νιώθω ευγνώμων, μπορώ και αισθάνομαι και ζω. Επειδή ζω, έχω το προνόμιο να απολαύσω έναν καφέ μαζί με φίλους. Έχω το προνόμιο να πάω μια βόλτα στην παραλία, να πάω να δω ένα θέατρο, να πάω να δω σινεμά. Μπορώ να καθίσω λοιπόν σε ένα παγκάκι μαζί με τους φίλους μου και να πάρουμε έναν καφέ στο χέρι και να περάσει έτσι ένα υπέροχο απόγευμα. Να βρω χαρά σε ένα μέρος που θα πιω ένα ποτό με πολύ καλή μουσική. Νιώθω ευγνώμων που μπορώ να αγαπώ και να αγαπήσω. Να έχω έναν σύντροφο στη ζωή μου. Ακόμα και τη συντροφιά ενός κατοικιδίου. Τι που θέλω να καταλήξω λοιπόν είναι να μάθεις να αγαπάς τον εαυτό σου. Να μάθεις να τον αγαπάς με τα λατώματά του και με τα προτερήματά του, γιατί αυτά τα ίδια είναι αυτά που σε ξεχωρίζουν, σε κάνουν μοναδική, σε κάνουν να είσαι εσύ. Κανένας δεν είναι τέλειος και δεν πρόκειται ποτέ να είναι. Πάντα θα υπάρχουν
Πάντα θα υπάρχει η πιο όμορφη από την πιο όμορφη που ήξερες μέχρι χθες. Πάντα θα υπάρχει το πιο ωραίο σώμα από το πιο ωραίο σώμα που ήξερες προχθές. Δεν έχει καμία σημασία. Τα ουσιαστικά πράγματα δεν είναι στην εμφάνιση. Η ύλη φθείρεται. Η ψυχή όμως, να είσαι ευγνώμων για όσα έχεις. Γιατί τίποτα σε αυτή τη ζωή δεν είναι δεδομένο. Και θυμίσου την επόμενη φορά που θα νιώσεις άσχημα επειδή έχεις στραβιά μύτη, επειδή είσαι κάτασπρη και δεν μπορείς να ταιριάξεις με τους άλλους που είναι δίπλα σου καλομαυρισμένοι κτλ. Επειδή έχεις πυράκια, επειδή έχεις πολύ λεπτά μαλλιά και δεν μπορείς να κάνεις όλα τα χτενίσματα που βλέπεις στη τηλεόραση, επειδή δεν έχεις τις αναλογίες ενός μοντέλου ή επειδή απλά περνάς μια φάση στη ζωή σου που δεν σου αρέσει καθόλου και μιζεριάζεις και νιώθεις άσχημα, θυμήσου λοιπόν όταν πας να νιώσεις έτσι άσχημα ότι κάποιος άλλος εκεί έξω, και δεν είναι μόνο ένας, είναι πάρα πολλοί, θα έδιναν τα πάντα να είναι στη θέση σου. Γιατί αυτά που έχεις εσύ κάποιοι άλλοι δεν τα έχουν και αυτά που έχεις εσύ δεν είναι δεδομένα και μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Οπότε αξιοποίησέ τα, να νιώθεις ευγνώμων για αυτά που έχεις και να δουλέψεις το μέσα σου πιο πολύ, γιατί αυτό είναι που θα ξεχωρίσεις στο τέλος. Και τέλος, μην αφήσεις ποτέ κανέναν, με κανέναν τρόπο, όσο σημαντικό και να το θεωρείς, να αλλάξει αυτό που είσαι. Να μας δέχονται όπως είμαστε, γιατί είμαστε εμείς. Όπως σέβομαι εγώ το πώς είσαι εσύ, πρέπει να σεβαστείς και εσύ το πώς είμαι εγώ. Οπότε μην αφήνετε κανέναν να σας πει ή να σας επιβάλλει κάτι άλλο από αυτό που είστε. Οπότε ναι, για αυτούς τους λόγους είμαι όμορφη. Είσαι όμορφη, είσαι εσύ.